Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε ό,τι υποσχεθήκαμε. Βρίσκονται εδώ οι φίλτατοι εκπαιδευτικοί μας από το φροντιστήριο Πρότυπο για να αποδώσουμε για τελευταία φορά στη φετινή χρονιά, σήμερα έχουμε τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στα έχοντα σχέση με το μάθημα της οικονομίας. Βρίσκονται λοιπόν, τους καλωσορίζω στο στούντιο. Να ξεκινήσω από τον Μένιο τον Μπρουσκέλη, ο οποίος είναι χημικός και βρίσκεται εδώ για να κάνουμε μαζί έναν επίλογο που θα αφορά σε μία αναφορά που έχει να κάνει με τις φετινές εξετάσεις, να δούμε έστω επιγραμματικά όλες τις παραμέτρους, όλα τα στοιχεία, για να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο, αν και η δική μου πρόταση είναι και την καταθέτω από τώρα δημόσια προς τους παρόντες εκπαιδευτικούς εμπροκειμένου, να βρούμε την ευκαιρία και να μην είναι κάπου βαθιά στο καλοκαίρι που επίκειται, τώρα κοντά, όσο είναι ζεστό το σίδερο και κολλάει, και να ξαναβρεθούμε εδώ στην εκπομπή, να κάνουμε μια κουβέντα έτσι, γύρω από όλα τα ζητήματα που αφορούν στην νεοελληνική παιδεία και κυρίως τα έχοντα σχέση με τις εξετάσεις αυτού του τύπου, που όλο λέμε πως μπάζουν από παντού, που πάντα είναι προβληματικά, που έτσι, αλλά ποτέ δεν διορθώνουμε τίποτα. Απλώς και μόνο είμαστε καλοί οι διαγνωστές, αλλά ως θεράποντες οι γιατροί, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα βεβαίως, έτσι, καταλυτικός παράγων σε ό,τι αφορά στα επικοινωνιακά. Λοιπόν, ο Μένιος ο Μπρουσκέλης είναι κοντά μας. Καλώς όρισες. Καλησπέρα. Θα περιμένεις έτσι να τελειώσουμε πρώτα με το μάθημα, γιατί αυτό έχει το πρώτο λόγο τώρα, είναι το διατάφτα. Περιμένουν τα παιδιά και οι γονείς. Και βεβαίως κοντά μας βρίσκεται ο Σπύρος ο Σακελαρίου, οικονομολόγος. Γεια σου, Σπύρο. Καλησπέρα. Χαίρομαι που ήρθε η ώρα να τα πούμε και μαζί, έστω την τελευταία μέρα. Και βεβαίως η κυρία Κατερίνα Διαμαντή, οικονομολόγος επίσης. Γεια σου, Κατερίνα. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, πάμε για να ολοκληρώσουμε μετά του μαθήματος, έτσι ώστε να βρούμε την ευκαιρία για τα όποια καταληκτικά σχόλια. Αμέσως. Πολύ ωραία. Ένα πρώτο σχόλιο λοιπόν. Αρχές οικονομικής θεωρίας σήμερα, επιλογής όλων των κατευθύνσεων. Αρκετά καλά τα θέματα. Το τέταρτο θέμα κιόλας από το ξεκίνημά του είχε λίγο μία μικρή δυσκολία. Παρ' όλα αυτά ανταποκρίθηκαν από ό,τι είδαμε έτσι οι μαθητές. Και πιστεύω ότι θα γράφτηκαν και αρκετά υψηλοί βαθμοί. Στην τεχνολογική κατεύθυνση ίσως καλύτερα, η θεωρητική λίγο τα παιδιά είναι λίγο πιο δύσκολα με τα μαθηματικά εκεί. Σε γενικές γραμμές όμως ήταν καλά τα θέματα. Μάλιστα. Και ωραία διαβαθμισμένα δηλαδή, πιστεύω ότι γράφτηκαν καλοί βαθμοί. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τέσσερις ομάδες θεμάτων όπως κάθε χρόνο. Θέμα πρώτο, η πρώτη ομάδα. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας το τετράδιό σας δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Το πρώτο λοιπόν, όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και το συνολικό προϊόν. Η απάντηση είναι λάθος. Β. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση, με τη μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού. Η απάντηση είναι σωστή. Γ. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται όταν το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. Η απάντηση είναι σωστή. Δ. Μία ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού. Η απάντηση είναι λάθος. Ε. Όταν η εΔ είναι 0 σε όλα τα σημεία της καμπύλης ζήτησης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική και η καμπύλη ζήτησης είναι παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. Η απάντηση είναι λάθος. Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση. Είναι πολλαπλών επιλογών δύο ερωτήματα. Α2, το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο όταν Α, το μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν, Β, το μέσο προϊόν είναι μέγιστο, Γ, το οριακό προϊόν είναι μέγιστο και Δ, που είναι και η σωστή απάντηση, το οριακό προϊόν είναι 0. Α3, η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει Α, την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά. Β, που είναι και η σωστή απάντηση, την καμπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά. Και γάμα δέλτα, να μην τα αναφέρω, ούτως ή άλλως σωστή απάντηση είναι η Β. Οπότε εδώ τελείωσε η Α ομάδα. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη ομάδα που είναι θεωρία μέσα από το βιβλίο πάντοτε. Εδώ δεν έχουμε εκπλήξεις όσον αφορά την ανάπτυξη. Είναι ένα απόλυτα σαφές και ξεκάθαρο κομμάτι και τροποντινά αναμενόμενο για φέτος να περιγράψετε τη συμπεριφορά του καταναλωτή
ως προς τη ζήτηση των αγαθών. Ακριβώς έτσι έπρεπε τα παιδιά να γράψουν ό,τι είχε το σχολικό βιβλίο στη σελίδα 28 και στη σελίδα 29, ξεκινώντας με τη συμπεριφορά του καταναλωτή όσον αφορά το κομμάτι της ζήτησης στο δεύτερο κεφάλαιο, δηλαδή με τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας, τους παράγοντες που εμποδίζουν ή από τους οποίους εξαρτάται η χρησιμότητα, και στη σελίδα 29 έχουμε μία αναφορά σε δύο παραγράφους πώς και πότε ένας καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και αυτή η ορθολογική συμπεριφορά οδηγεί σε ισορροπία και τι γίνεται στην περίπτωση που αλλάξουν οι προτιμήσεις ή κάποιος άλλος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης, πώς δηλαδή ανατρέπεται αυτή η ισορροπία και δεν είναι πλέον ορθολογικός καταναλωτής για να πάρουν τις 25 μονάδες. Πολύ ωραία, ομάδα τρίτη, το τρίτο θέμα, η πρώτη άσκηση. Μια σχετικά άσκηση που από ό,τι είδαμε το πλήθος των μαθητών έτσι ανταποκρίθηκε. Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά χ και ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς τελεστές πλήρως και αποδοτικά με δεδομένη τεχνολογία όπως τον παρακάτω πίνακα. Είναι επίσης γνωστό ότι όταν οι παραγωγικοί τελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού ψ, τότε η οικονομία παράγει 250 μονάδες του αγαθού ψ. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συμπλήρωση του πίνακα. Ξεκινώντας λοιπόν, ο πίνακας είχε τρία κενά, τρία ερωτηματικά στις άλλες ερωτήσεις. Είναι πρώτο χ 0, 50, 75 και 90 όπως φαίνεται, και το μέγιστο ψ 250, 150, 75 και 0. Αντίστοιχα, το κόστος ευκαιρίας του χ, που είναι και το πρώτο ερώτημα, να συμπληρωθούν τα κενά δηλαδή, είναι 2, 3 και 5, και το κόστος ευκαιρίας του ψ είναι 0,5, 0,3 και 0,2. Είναι η αντίστροφη αριθμή του χ. Στους υπολογισμούς, λοιπόν, για τον υπολογισμό του 90, όπως φαίνεται, είναι από τον γ στο δέλτα, το κόστος ευκαιρίας του χ είναι 5. Από εκεί λύνοντας βρίσκουμε το μέγιστη τιμή του που είναι 90. Και το κόστος στο βγ, κόστος ευκαιρίας του χ πάντα σε όρους ψ είναι 3. Και από τον α στο β, το κόστος ευκαιρίας του χ σε όρους ψ είναι 2. Ο πίνακας λοιπόν έχει συμπληρωθεί με το γ1 ερώτημα. Πάμε στο γ2. Να υπολογίσουμε το κόστος ευκαιρίας του ψ και να χαρακτηρίσετε ως αυξανόμενο, σταθερό ή μειούμενο και να αιτιολογήσουμε την απάντησή μας. Είναι η στήλη με το κόστος ευκαιρίας του ψ από τον α στο β, το οποίο είναι 1 δεύτερο, 0,5. Ομοίως δουλεύουμε και για τα υπόλοιπα, 0,3 και 0,2. Γενικώς το κόστος ευκαιρίας του ψ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυξανόμενο, γιατί οι παραγωγικοί στελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή και των δύο αγαθών. Ουσιαστικά χρησιμοποιούνται πρώτα οι πλέον κατάλληλοι και στη συνέχεια οι λιγότερο κατάλληλοι. Και γάμα 3, με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, να χαρακτηρίσετε το συνδυασμό χ ίσον 80, ψ ίσον 45, ως εφικτό ή ανέφικτο. Να εξηγήσετε την οικονομική σημασία του συνδυασμού. Για χ ίσον 80, λοιπόν, υπολογίζω το μέγιστο ψ, ανήκει στο συνδυασμό γάμα δέλτα με κόστος ευκαιρίας 5. Λύνοντας εκεί, βρίσκω το μέγιστο ψ είναι 50 μονάδες. Άρα το μέγιστο ψ είναι 50, οπότε ο συνδυασμός χ ίσον 80, ψ ίσον 45, που μου ζητήθηκε να δω αν είναι εφικτός, είναι εφικτός με υποαπασχόληση, που σημαίνει ότι ορισμένοι παραγωγικοί στελεστές δεν απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά. Και γάμα 4, να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού ψ πρέπει να θυσιαστούν, αν η παραγωγή του χ αυξηθεί από 20 μονάδες σε 70 μονάδες. Μπαίνοντας λοιπόν στον πίνακα που ήδη έχουμε, για χ ίσον 20, ανάμεσα στο διάστημα α και β, στο συνδυασμό αβ, το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό σε όλο το συνδυασμό και ίσο με 2, βρίσκουμε ότι η μέγιστη τιμή του ψ για χ ίσον 20 είναι 210, αντίστοιχα για χ ίσον 70, στο συνδυασμό βγ με σταθερό κόστος 3, το μέγιστο ψ είναι 90, άρα θυσιάζονται, από το 20 στο 70 που μας ζητάει, θυσιάζονται 210 μείον 90, 120 μονάδες ψ. Και κλείνουμε με την τέταρτη ομάδα, η οποία είχε μία λεπτομέρεια ήδη από την εκφώνηση, που έπρεπε οπωσδήποτε να την προσέξουν τα παιδιά για να μπορέσουν να απαντήσουν σωστά
σε όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα. Οι αγορές είναι αρτίες συζήτησης και προσφοράς προϊόντων ή των προϊόντων είναι γραμμικές. Στην αγορά, ενός αγαθού Χ, οι αγορές είναι άρτιες συζήτησης είναι QD400-20P και η τιμή ισορροπίας PE4 χρηματικές μονάδες. Η αλλαγή των προτιμήσεων των καταναλωτών έχει ως συνέπεια να αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα σε κάθε τιμή κατά 100 μονάδες προϊόντος. Η ποσότητα ισορροπίας που προκύπτει διαμορφώνεται στις 380 μονάδες προϊόντος. Δέλτα 1, να βρείτε την εξίσωση προσφοράς. Εδώ έπρεπε να βάλουμε πρώτα απ' όλα τα δεδομένα για να μην μπερδευτούμε ότι η QD είναι 400-20P και με PE4, δηλαδή ισορροπίας, κάνοντας μία απλή αντικατάσταση στην συνάρτηση, βρίσκουμε την ποσότητα ισορροπίας που είναι 320. Το στοιχείο που ήταν η λεπτομέρεια στο θέμα και έπρεπε τα παιδιά να προσέξουν πάρα πολύ είναι ότι είναι η αύξηση κατά 100 μονάδες στην ποσότητα. Άρα προκύπτει μία νέα συνάρτηση συζήτησης, Q-D, αυξημένη μόνο κατά 100 μονάδες όσον αφορά την ποσότητα. Δηλαδή, από 400-20P, συν 100 γίνεται 500-20P. Δηλαδή, το κομμάτι της τιμής έμεινε το ίδιο. Κάνοντας λοιπόν αντικαταστάσεις εδώ, με βάση το 5ο κεφάλαιο που ξέρουμε και την ισορροπία, προκύπτει ότι η καινούργια ζητούμενη ποσότητα είναι 380 και η καινούργια τιμή ισορροπίας, όπως και αντίστοιχη ποσότητα, ήταν 6. Και υπολογίζουμε την εξίσωση προσφοράς από τον τύπο που υπάρχει στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου, Q-Q1 προς P-P1, ίσον με Q2-Q1 προς P2-P1. Αντικαθιστούμε εδώ την αρχική ισορροπία με τις συντεταγμένες της, δηλαδή P0-Q0, και την τελική, P-τόνος, Q-τόνος. Και προκύπτει η συνάρτηση προσφοράς, ευθεία γραμμή, 200-30P. Δέλτα 2. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς ως προς την τιμή στο τόξο που δημιουργούν τα σημεία ισορροπίας και να χαρακτηρίσετε την προσφορά ως προς την ελαστικότητα. Εδώ έπρεπε να πάρουν τα παιδιά την ε-S του τόξου, δηλαδή δέλτα Q προς δέλτα P επί P1 συν P2 προς Q1 συν Q2, με P1, Q1, P2, Q2 τα σημεία ισορροπίας αντίστοιχα, και κάνοντας αντικατάσταση 380-320 προς 6-5 επί 10 προς 700, που είναι τα αντίστοιχα P και Q, βρίσκουμε ότι είναι περίπου 0,42, δηλαδή η προσφορά είναι ανελαστική εφόσον η ε-D στο τόξο είναι μικρότερη από τη μονάδα. Εάν το κράτος στο ΔΕΛΤΑ 3 επιβάλλει ως ανώτατη τιμή την αρχική τιμή ισορροπίας, να υπολογίσετε πρώτα το έλλειμμα στην αγορά, που είναι η μία συνέπεια, και μετά το μέγιστο δυνατό καπέλο. Λοιπόν, ορίζουμε ως ΠΑ την αρχική τιμή ισορροπίας, που είναι το 4. Το πρώτο βήμα για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά το έλλειμμα είναι ότι κάνουμε την αντικατάσταση και ξέρουμε ότι η QS είναι 320. Για αυτήν την τιμή η ζητούμενη ποσότητα που προκύπτει από τη συνάρτηση προσφοράς είναι το 420. Εννοείται ότι η ζητούμενη ποσότητα πρέπει να μας βγει μεγαλύτερη από την προσφερόμενη, άρα έλλειμμα. Άρα 420-320, 100 μονάδες προϊόντος το έλλειμμα. Όσον αφορά το καπέλο, ακολουθούμε τα βήματα που έχουμε μάθει για το καπέλο. Δηλαδή, ΠΑ, η ανώτατη τιμή 4. Η πρώτη αντικατάσταση είναι στη συνάρτηση προσφοράς και δίνει προσφερόμενη ποσότητα 320. Θέτουμε στη συνάρτηση της ζήτησης ως ζητούμενη ποσότητα το 320 από το προηγούμενο βήμα και βρίσκουμε την παράνομη, δηλαδή την υψηλότερη τιμή, που είναι το 9. Οπότε το καπέλο που πληρώνουν οι καταναλωτές για την ίδια ποσότητα είναι P2-PA, 5 χρηματικές μονάδες. Και το τέταρτο κλείνει με μία θεωρία, ότι η επιβολή ανώτατης τιμής από το κράτος πρέπει να είναι βραχυχρόνια ή μακροχρόνια και γιατί. Η σωστή απάντηση είναι μία παραγραφούλα στη σελίδα 101 επάνω-επάνω στο σχολικό βιβλίο, που ξεκινάει ότι με την επιβολή της ανώτατης τιμής θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό ισχύει μόνο βραχυχρόνια, επειδή συμβαίνει το φαινόμενο της μαύρης αγοράς που δεν θέλουμε να διαρκεί πολύ. Άρα λοιπόν με την επιβολή ανώτατης τιμής τελειώνουμε ως την μαύρη αγορά. Και έτσι κλείνουν και οι φετινές εξετάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ακριβώς η ημέρα που αποδώσαμε όσο γινόταν πιο αργά, άρα και πιο καθαρά, τα όσα είχαν να κάνουν με τις λύσεις απαντήσεις.
είχε κάποιες λεπτομέρειες και έπρεπε λίγο να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα και εκεί. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήταν και ευχάριστο σε ό,τι αφορά την απόδοση. Άλλωστε, η οικονομία είναι ένα σύγχρονο μάθημα και τα παιδιά έτσι τους αρέσει. Δεν είναι από τα μαθήματα που δυσκολεύονται και ιδιαίτερα. Μάλιστα. Και αυτός είναι ο λόγος, ας πούμε, που με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον κάνουμε το μάθημα και εμείς εκεί. Ναι. Κάποια στιγμή, δηλαδή, αυτό το μάθημα. Κάποια στιγμή, βέβαια, αγαπητοί μου, εσείς που υπηρετείτε ως μάθημα την οικονομία στην σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση, θα πρέπει να καθίσουμε έτσι, να κάνουμε μια ανοιχτή γενναία κουβέντα, κατά πόσο γίνονται αντιληπτά και κυρίως μπαίνουν στην εφαρμογή, γιατί εννοείται ότι τη γνώση την αποκτούμε για να την κάνουμε πράξη, έτσι, και στην καθημερινότητά μας ακόμη, και όχι μόνο σε επίπεδο επαΐοντος και επιστημονικό. Λοιπόν, τον περισσευούμενο χρόνο, και είναι ικανότατος, θα έλεγα έτσι, ο χρόνος, θα τον διαθέσουμε εδώ σε μια κουβέντα με τον αγαπητό μας Μένιο Μπρουσκέλη, ο οποίος εκπροσωπώντας το φροντιστήριο πρότυπο, με το οποίο σε μια άψογη συνεργασία αποδώσαμε το χρέος μας προς τους πανέλληνες μαθητές, τις οικογένειες, γενικότερα την ελληνική οικογένεια, και νομίζω ότι απομένουν τουλάχιστον εκ μέρους μας μόνο οι ευχές για ό,τι καλύτερο σε επίπεδο αποτελεσμάτων, βαθμολογίας και για τους επιτυχόντες, εκείνοι οι όσο γίνεται καλύτεροι και πλέον πρόσφοροι πορεία προς το πανεπιστημιακό πτυχίο. Λοιπόν, αγαπητέ Μένιο, ο λόγος σε σένα. Γενικά σχόλια. Γενικά σχόλια. Καταρχάς, να υπενθυμίσουμε στα παιδιά ότι και οι φετινοί υποψηφοί τελειόφοιτοι και οι απόφοιτοι που θέλουν να κάνουν τα χαρτιά τους με το 10%, ότι από την άλλη εβδομάδα μπορούν να πηγαίνουν στα λύκειά τους και να παίρνουν τον κωδικό ασφαλείας που χρειάζεται για να καταθέσουν τα μηχανογραφικά. Δηλαδή, πέρα από τον κωδικό υποψηφίου που έχουν στην κάρτα του υποψηφίου, χρειάζεται και ο κωδικός ασφαλείας που κάποιοι ίσως να μην το ξέρουν, να μην το θυμούνται. Αυτοί που πρόκειται να το κάνουν με το 10% πρέπει να πάρουν νέο κωδικό. Δεν ισχύει ο παλιός. Άρα από την άλλη εβδομάδα θα πρέπει να πηγαίνουν στα λυκιά τους και να παίρνουν τον κωδικό αυτό. Μάλιστα. Για να κάνουν τα μηχανογραφικά. Τώρα, τα μηχανογραφικά θα ξεκινήσουν να γίνονται πιθανότητα πριν βγουν οι βαθμολογίες, οι οποίες υπολογίζονται να βγουν γύρω στα τέλη Ιουνίου, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Βέβαια, είναι λίγο παράλογο αυτό, χωρίς να ξέρει κάποιος τις βαθμολογίες, πώς είναι δυνατόν να κάνει μηχανογραφικά. Γι' αυτό πάλι θα πέσουν όπως πέρυσι όλοι προς το τέλος. Ένα τρίτο, όσον αφορά τις θέσεις εφέτος και τη δήλωση των σχολών, δεν ισχύουν οι ειδικές κατηγορίες. Δεν έχουμε δηλαδή τους πολύτεχνους, τρίτεχνους, τα μη κοινωνικά κριτήρια. Που σημαίνει ότι εάν δεν υπήρχαν αυτές και πέρυσι, οι βάσεις των σχολών κανονικά οι περσινές έπρεπε να είναι χαμηλότερες. Γιατί ένα μέρος των θέσεων καλύφθηκε από ειδικές κατηγορίες που είχαν χαμηλότερες βάσεις. Εφέτος έχουμε επίσης τις θετικές και τεχνολογικές σχολές στα 900 και κάτι παραπάνω άτομα. Αυτά λοιπόν θα είχαν σαν συνέπεια να είναι χαμηλότερες οι βάσεις. Από την άλλη, τα θέματα εφέτος, κυρίως στις μεσαίες βαθμολογίες, δείξανε ότι θα έχουμε. Έχουμε ευκολότερα θέματα, άρα ψηλότερες μέσες βαθμολογίες, όχι όμως οι άριστες βαθμολογίες πολλές, με αποτέλεσμα να έχουμε μια περίεργη διακύμανση των βάσεων. Δεν ξέρουμε δηλαδή τελικά τι θα γίνει. Παίζει ρόλο βέβαια και ο τρόπος με τον οποίο θα δηλωθούν οι σχολές στα μηχανογραφικά, αλλά εφέτος η χρονιά είναι πολύ ιδιόρυθμος όσον αφορά το πού περίπου θα πάνε οι βάσεις. Τα θέματα φέτος γενικά μπορούμε να πούμε δεν ήταν τα εξειζητημένα σε κάποια μαθήματα, περσινά θέματα, ιδίως τα μαθηματικά και τη φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης. Είχαν διαβάθμιση. Εγώ μπορώ να το πω έτσι με λίγα λόγια, ήταν η χαρά των μέτριων μαθητών, διότι εύκολα θα μπορούσε κάποιος να γράψει το 12 με 15, ίσως και 16. Αλλά από εκεί και πέρα, το τελευταίο ερώτημα στο γάμα σε κάθε μάθημα και τα ερωτήματα του ΔΕΛΤΑ κάνουν τη διαβάθμιση. Έτσι, οι καλοί μαθητές, οι καλά διαβασμένοι, μπορούσαν να κοιμανθούν στο 17 με 19, αλλά οι πολύ άριστοι, αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει πραγματικά ευάθυνση, είχαν δηλαδή πολύ καλή γνώση του αντικειμένου, είχαν δουλέψει όλη τη χρονιά, είχαν βάσεις και από τις προηγούμενες τάξεις, και θα επανέλθω σε αυτό κάποια στιγμή, είναι αυτοί οι οποίοι θα προσεγγίσουν τις άριστες βαθμολογίες, δηλαδή κοντά στο 19 με 20. Επειδή λοιπόν συνέβησαν αυτά εφέτος, ίσως οι βάσεις των ιατρικών, των νομικών και κάποιων σχολών που ήταν πιο υψηλοβάθμιες, ας πούμε, από τις άλλες, ίσως έχουν και μικρή πτώση. Εκεί όμως που θα γίνει, ας το πω έτσι εισαγωγικά, πανικός, είναι στις μεσαίες σχολές. Δηλαδή αυτές που κυμαίνονταν από 13 μέχρι 16.500 μόρια. Εκεί υπάρχει μεγάλη συσσόρευση. Μάλιστα. Πάντως, νομίζω ότι το ποσοστό για τους εισαγόμενους
Είναι εκ των πραγμάτων τεράστιο πάλι. Δηλαδή, όταν στους τέσσερις και... οι τρεις μπαίνουν ναι, μέσα. Είναι περίπου τρεις στους τέσσερις, αλλά είναι και τα διήμες. Ναι, μην ξεχνάμε ότι ο στόχος των περισσότερων είναι όμως τα ανώτατα. Ναι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος που θα περάσει κάπου είναι και επιτυχία. Άρα, αν θέλουμε να δούμε τις πραγματικές επιτυχίες, το ποσοστό, η αναλογία είναι πολύ μικρότερη. Ναι. Μπορούμε να πούμε ένα στους τρεις ή ένα στους τέσσερις. Επιτυχία θεωρείται να πετύχει τον πρώτο στόχο. Το να περάσει κάποια σχολή χαμηλοβάθμια στην οποία θα βρεθεί στοιχεία γιατί δεν έγραψε καλά, δεν θεωρείται επιτυχία. Μάλιστα. Συμφωνώ μαζί. Ναι, με αυτή την έννοια το λέω. Για να έχουμε και πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά εκ των πραγμάτων, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, εφόσον μιλάμε για εκπαίδευση. Απολύτως το ποιοτικό είναι που προέχει. Λοιπόν, θα θέσω και ένα ερώτημα που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Πώς την βλέπετε εσείς η εκπαιδευτική την επόμενη μέρα των σημερινών καταληκτικά διαγωνιζομένων και τελικά διαιωνίζουμε ό,τι γνωρίζαμε ή υπάρχουν βάσιμες ελπίδες και όχι φρούδες πως θα έχουμε κάτι τέλος πάντων διαφορετικό στο μέλλον. Θα δείξει η αλλαγή του συστήματος. Εννοείς η πολιτική αλλαγή του συστήματος που έχει να κάνει με τους αρμοδίους, με το Υπουργείο εμπροκειμένο. Όχι, όχι. Αλλά... Όχι, εγώ πιστεύω ότι εκεί άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το ρούχα αλλιώς. Όχι, δεν μιλώ για τον ανασχηματισμό, εκεί συμφωνώ. Εντάξει, ο Μανολιός ήταν. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή δηλαδή, ποιο λέμε με βάση την αλλαγή αυτή που έγινε με το νέο εξεταστικό σύστημα, ναι, το οποίο θα ξεκινάει από την πρώτη λυκείου. Ήδη τα παιδιά εφέτος της πρώτης λυκείου διαγωνίστηκαν στα μισά θέματα και μάλιστα στο δύσκολο θέμα της θεωρίας και στο δύσκολο θέμα των ασκήσεων, το δεύτερο και το τέταρτο, με θέματα τα οποία κληρώθηκαν από την Τράπεζα Θεμάτων. Συμφωνώ. Και σε ορισμένα μαθήματα ήταν αρκετά ανεβασμένα τα θέματα αυτά και δείξανε και στους μαθητές αλλά και στους καθηγητές ότι το επίπεδο μέχρι τώρα που γινόταν οι διδασκαλικές σε σχολεία και πιθανότητα και από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, ότι δεν ήταν το πρέπον. Αυτό θα σημαίνει αυτονοήτως, άρα και ευεργετικά, ένα πιο νωρίς ξεσκαρτάρισμα, εφόσον ξεκινάει από την πρώτη ηλικία. Κάποιος όμως θα τους πετάει ως απελπιστικά αποτυχόντες από πολύ νωρίς, τους πετάει απ' έξω. Θα παρετούνται νωρίτερα. Αυτό δεν γινόταν αυτό παλιά. Συμφωνώ. Ναι. Προσεγγίζουμε δηλαδή το λεγόμενο ευρωπαϊκό μέτρο. Και γιατί δεν πάμε απευθείας εκεί, να ανοίξουμε τα πανεπιστήμια, να μπει ο κόσμος μέσα και εκεί μετά να πέφτει ο Πέλεκης. Πρακτικά δεν γίνεται. Γίνεται, απλώς δεν το βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε τώρα οι υποψήφοι μας. Ναι. Αξίζουν, δεν αξίζουν. Έχουν κάνει την προετοιμασία που πρέπει, δεν την έχουν κάνει. Βάζουν ψηλούς στόχους όλοι. Συμφωνώ, για παράδειγμα, αλλά θα θέλουν όλοι οι ιατρικοί. Δεν μπορεί η ιατρική σχολή να δεχθεί 2.000-3.000 άτομα, να τους μαζέψει όλους μέσα και να κάνει το ξεκαθάρισμα. Πώς θα το κάνει? Το κάνουν παντού, στο εξωτερικό. Παντού. Όλη η Ευρώπη, όλη η Εσπερία, όπως εγώ την ονομάζω εδώ, αφότιστημένα, αλλά εκεί είναι μπροστά. Ναι, αλλά στο εξωτερικό ο κάθε. Έχουν άλλες υποδομές. Ο κάθε υποψήφιος ξέρει και τις δυνατότητές του. Ωραία, ξέρει, αλλά αν μπορεί να μπει σε αυτή τη σχολή και αν θα μπορέσει να. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά προφανώς εδώ, επειδή είπες προηγουμένως για εκείνους που βαθμολογούν, εννοείται ότι έχουμε δίκαιες βαθμολογίες σε όλη τη διαδρομή ενός μαθητή. Ότι ο εκπαιδευτικός τον βαθμολογεί δικαίως. Οπότε δεν μπορεί να υπερβάλλει ο μαθητής και να έχει στο μυαλό του φαντασίες. Ακριβώς, αυτό δεν γίνεται. Η βαθμολογία όταν είναι δίκαιη. Αυτό στην Ελλάδα δεν γίνεται. Εδώ έχουμε μια ομολογία. Στην Ελλάδα δεν γίνεται. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι όλοι οι μαθητές και πολύ περισσότεροι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν γιατροί, να γίνουν δικηγόροι, να γίνουν μηχανικοί. Λοιπόν, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Πρέπει να υπάρχει κάποια διαβάθμιση. Οπότε, αν ανοίγουμε τα πανεπιστήμια, θα βλέπουμε κάποιες σχολές να μην δέχονται κανέναν. Και οι τόπους σχολές τους δέχονται όλους. Με την ελπίδα ότι μπορεί το παιδί κάποια στιγμή να καταφέρει. Στο εξωτερικό ξέρουν τα παιδιά τις δυνατότητές τους. Κρίνονται από νωρίς. Οι καθηγητές είναι δίπλα τους. Οι βαθμολογίες προϋπάρχουν. Οι βαθμολογίες προϋπάρχουν. Τα πράγματα. Σωστά. Και έχουν το γνώρι της αυτών. Τελειώνοντας το σχολείο, ξέρουν για τι δυνατότητες είναι. Μάλιστα. Και πού μπορούν να προχωρήσουν. Στην Ελλάδα δεν γίνεται. Χρειάζεται πάντα εξεταστικό σύστημα. Έχουμε ένα ελλιπές δηλαδή εν γέννη εξεταστικό σύστημα. Το οποίο μπάζει από πολλά σημεία. Και απαξιώνεται, θα έλεγα δικαίως απαξιώνεται, αφεαυτού απαξιώνεται, έτσι όπως λειτουργούμε. Ειδικά το τελευταίο σύστημα, αυτό το οποίο εκπνέει και τώρα, το οποίο κρίνεται μόνο στη γάμα λυκείου σε 6-3 ώρες εκστάσεις. Δεν τους ενδιαφέρει. Καμιά φορά παίζει ρόλο και η τύχη, δηλαδή να σκόψει τα πράγματα βέβαια, ή να πέσει πάνω βέβαια, στα θέματα βέβαια, σου. Βέβαια. Έτσι όλα παίζουν ρόλο. Βέβαια. Τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η γνώση χτίζεται όχι από την πρώτη και πιτελική, από το γυμνάσιο. Για να μην πω από την πέμπτη και έκτη δημοτικού. Για να μην πούμε από το νηπιαγωγείο. Ορισμένοι θεωρούν ότι μπορούν να περάσουν μια χαρισάμενη ζωή μέχρι και τη βιτελικίου. Η ύλη της Α και Β λυκείου σου λέει δεν χρειάζεται, δεν θα εξεταστούμε, δεν θα τη δώσουμε πανελλαδικά.
δίνουν τα πάντα στη ΓΑΜΑ Λυκείου, υπερβαίνουν αυτό, του κόσμου οι ώρες ιδιαιτέρων μαθημάτων κτλ. Τυχαίνει και μπαίνουν και με λίγο τύχη και γιατί πιεστήκανε και ειδικά αν είναι έξυπνα παιδιά. Περνάνε. Αυτό τι σημαίνει όμως. Έχουν το υπόβαθρο να συνεχίσουν μετά και να. Ουσιαστικά καταλήγουμε. Όχι. Στην τρίτη ηλικίου την περιβόητη καταλήγουμε σε διαδικασίες που έχουν ψυχιατρικό ενδιαφέρον πλέον. Με τη φόρα που παίρνουν έχει τα πράγματα εκεί να τα καταφέρουν. Έτσι. Και δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς δεν μπορούν να αξιολογήσουν τα παιδιά τους. Όλοι πιστεύουν στην ελπίδα ότι όλα τα παιδιά μπορούν να πετύχουν τα μέγιστα. Δεν είναι έτσι όμως. Λοιπόν, γι' αυτό το θέμα που είναι σημαντικότατο, έτσι όπως θέθεσε εδώ στον επίλογο, βεβαίως προσκεκλημένοι άπαντες από το φροντιστήριο πρότυπο, όποτε θέλετε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας, στην απόλυτη διάθεσή σας, να έρθετε εδώ με τα θέματα, σημαντικά θέματα. Από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε και εσείς είστε οι πρώτοι οι δήμονες. Μπορούμε όταν θα βγουν οι βαθμολογίες. Να έρχεστε λοιπόν εδώ πέρα όλο το καλοκαίρι, τότε που δεν θα είστε τέλος πάντων σε εργασία ή σε διακοπές. Εμείς δεν κάνουμε διακοπές. Ναι, έτσι, όπως και εγώ. Κάνω 10 μέρες διακοπές όλο τον χρόνο. Αυτές είναι. Δεν θέλω να κάνω περισσότερες γιατί νομίζω ότι μου αρκούνε. Λοιπόν, να έρχεστε εδώ πέρα να φωτίσουμε λίγο τον περίγυρό μας. Δεν θα γίνουμε οι διαφωτιστές, αλλά τέλος πάντων να προσθέσουμε κάτι. Έτσι. Εσάς περιμένει ο κόσμος να μιλήσετε. Γιατί έχετε και την πρώτη ευθύνη και εννοείται ότι είστε οι ειδικοί, είστε οι δήμονες επί των θεμάτων αυτών. Και πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε αυτή την ελληνική οικογένεια γενικώς. Να ξεσκαλώσει, να φύγει από τις αγκυλώσεις της, να φύγει από τον ταμπού της, να φύγει από όλα αυτά. Αλλιώς δεν υπάρχει ελπίδα, δεν γίνεται τίποτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, εύχομαι καλό καλοκαίρι για τα παιδιά, καλές βαθμολογίες. Καλά αποτελέσματα. Πάμε τώρα για τις όποιες διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, έχουμε ήδη προμηνύσει τα του επομένου θέματος, καταληκτικού για τη σημερινή μας εκπομπή. Έχει να κάνει με την παρουσίαση μιας έκθεσης της αρχιτεκτονικής τέχνης. Θα δείτε πράγματα θαύμαστα. Θα ακούσετε κατά βάση πέρα από τους διοργανωτές και την πανεπιστημιακή δάσκαλο, την κυρία Βαβίλη Φανή, η οποία ήρθε στην πόλη. Η έκθεση αυτή είναι σε εξέλιξη. Μέχρι τις 22 του μήνα μπορείτε να πηγαίνετε στην Αστική Σχολή Κατερίνης, να θαυμάσετε από κοντά τα εκθέματα και από εκεί και πέρα βεβαίως εδώ θα παρουσιάσουμε σήμερα ένα δείγμα εγγραφής αμέσως μετά τις διαφημίσεις.